παιδιά. Το καλημέρα μου έτσι λίγο πιο υποτονικό σήμερα. Άλλες φορές σας έχω... νομίζω σας παίρνω τα αυτιά με τον τρόπο που λέω το καλημερούδια. Εν τω μεταξύ, δείτε λίγο το μάτι μου, το αριστερό πώς κάνει. Τρεις μήνες τώρα. Κοιτάξτε κατάσταση, κοιτάξτε. Τρεις μήνες αυτή η ιστορία. Έχω την αίσθηση πώς πετάει το μάτι που λέμε πετάει το μάτι μου. Εμένα πετάει το βλέφαρο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ήθελα να σου συζητήσω γιατί πραγματικά κάθισα σήμερα το πρωί και διάβασα τα μηνύματα σε όλα τα επεισόδια του vlog μας και μου βρήκα τι είναι αυτό που παθαίνω με τα μάτια μου που σας έλεγα ότι το θεωρούσα φωτοευαισθησία τόσο καιρό και θέλω το μεσημέρι που θα κοιμηθεί ο μικρός να καθίσω έτσι λίγο να το ψάξω. Μου είπατε ότι είναι άβρα και προηγείται της ημικρανίας. Μου στείλανε και κάποια κορίτσια στο Instagram. Κατάφερα αυτές τις μέρες να ανοίξω έτσι κάποια μηνύματα. Έχω να ανοίξω στο Instagram, δεν φαντάζεστε. Μακάρι να καταφέρω να τα ανοίξω όλα. Έχω να ανοίξω, φανταστείτε, από την ημέρα των γενεθλίων μου. Που είχε γίνει χαμός εκείνη τη μέρα στα μηνύματα και έχω πάρα πολλά διάβαστα από τότε. Λοιπόν, πείτε μου αν το έχετε πάθει αυτό ποτέ, γιατί είδατε μου βρήκατε με τη φωτοευαισθησία τι είναι και θέλω να το ψάξω έτσι λίγο περισσότερο αυτό. Το πιο υποτονικό καλημερούδια το είπα γιατί σήμερα κάθισα και άνοιξα τα μηνύματά σας στο vlog μας. Απ' τη μία χάρηκα γιατί τα μηνύματα ήταν καταπληκτικά. Το 99% των μηνυμάτων. Όμως, μέσα σε αυτά τα τόσο όμορφα και γλυκά μηνύματα που πραγματικά μου έφτιαξαν τη διάθεση, υπήρξαν και 5 μηνύματα. Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, λυπάμαι τον κόσμο που συναναστρέφεται με τέτοιο κόσμο. Σαν αυτά τα συγκεκριμένα άτομα που μου στείλαν τέτοια μηνύματα. Όταν φτάνεις στο σημείο να μιλήσεις τόσο προσβλητικά για έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζεις και δεν γνωρίζεις για ποιον λόγο έχουν γίνει κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι ο κόσμος που περιβάλλεται, που συναναστρέφεται, πρέπει να περνάει άσχημα. Γι' αυτό και εγώ, από την ψυχοθεραπεία και μετά, ανακάλυψα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με περιτριγυρίζουν, που δεν μου ταιριάζουν και ανακάλυψα ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να με περιτριγυρίσουν και μου ταιριάζουν περισσότερο από ό,τι πίστευα. Και δεν είναι καθόλου κακό να κάνουμε στην άκρη κόσμο. Ακόμα και αν είναι άτομα τα οποία τα γνωρίζουμε. Εγώ το έχω κάνει και έχω σωθεί. Έχω αναπνεύσει, έχω πάρει αέρα. Νιώθω πάρα πολύ ωραία που το έχω κάνει. Φανταστείτε πόσο πιο εύκολο είναι να το κάνεις όταν είναι κάποιος που τον παρακολουθεί στο Instagram ή στο YouTube. Πόσο πιο εύκολο είναι να διώξεις κάποιον από το οπτικό σου πεδίο απλά πατώντας unsubscribe, unfollow, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται να ζορίζουμε τους εαυτούς μας, δεν χρειάζεται να ζορίζεστε να με βλέπετε. Ξέρω από κοπέλες που έχω μιλήσει, που κάνουμε ακριβώς το ίδιο, ότι έχουν παρατηρήσει και εκείνες ότι υπάρχουν κοινό, υπάρχει μια κοινότητα, δεν ξέρω τι είναι, που μας παρακολουθεί ενώ δεν μας συμπαθεί. Για ποιο λόγο ζορίζεστε? Ξέρετε τι, μου έχει τύχει και εμένα να ακολουθώ στο παρελθόν κάποιους λογαριασμούς που να μου αρέσουν, να μου ταιριάζουν και συνέχεια να είδα ότι δεν μου αρέσουν και απλά έκαναν follow. Ή αν δεν μπορούσα να κάνω follow για τον αλφαβήτα λόγο, γιατί υπάρχουν και αυτά, έκανα σίγαση να μην βλέπω ιστορίες και post. Πάρα πολύ εύκολο και απλό. Σας το προτείνω να το κάνετε κι εσείς. Και θα σας εξηγήσω τώρα τι έγινε. Για δύο λόγους γίνεται αυτή η συζήτηση και σας τρώω χρόνο από το vlog μας και συγγνώμη, ειδικά για εσάς που δεν θέλετε να ακούτε τώρα τη μουρμούρα μου, την γκρίνια μου, δεν ξέρω. Πραγματικά εγώ θέλω με όλη μου την καλή διάθεση να το κάνω αυτό που κάνω τώρα και θα σας πω γιατί. Έγινε ολόκληρη ιστορία σε ένα σχόλιο μιας κοπέλας η οποία η τρόπη της ήταν απαράδεκτη για την Tower Bridge, την οποία εγώ την είπα γέφυρα του Λονδίνου. Θα σας βάλω εδώ πέρα ένα κομμάτι ενός βίντεο το οποίο δεν το έβαλα ποτέ, είναι από αυτά τα κομμάτια που δεν μπήκανε ποτέ στο vlog μας, που κι εγώ η ίδια απόρρισα γιατί ήξερα ότι αυτή η γέφυρα που θέλουμε να πάμε να δούμε δεν λέγεται η γέφυρα του Λονδίνου, λέγεται διαφορετικά, αλλά... Είστε... Okay, αλλά πάμε με τα πόδια. Κατευθυνόμαστε στη γέφυρα του Λονδίνου, πώς λέγεται, κάπως διαφορετικά λέγεται τώρα η γέφυρα του Λονδίνου. Σας έβαλα, είδατε το κομμάτι αυτό, γράφοντας στο Google η γέφυρα του Λονδίνου, μας έβγαλε πρώτα-πρώτα αυτή τη γέφυρα που εμείς θέλαμε να δούμε. Εν τω μεταξύ και στην πρώτη τη φωτογραφία την αναφέρει ως London Bridge. Λοιπόν, και επειδή εμείς κινηθήκαμε χωρίς χάρτες, κανονικούς χάρτες, κινηθήκαμε με τον χάρτη της Google, γράφοντας η γέφυρα του Λονδίνου, από κάτω βέβαια γράφει
Tower Bridge, ναι. Αυτό δεν το είδα ποτέ, οκ, okay, παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, τέλος πάντων, μου έβγαζε τη γέφυρα την οποία θέλω, ήθελα εγώ να δω. Η κοπέλα αυτή θεώρησε ότι εγώ σας παραπληροφορώ και έκανε ολόκληρο σωματά ότι είμαι άσχετη και ότι παραπληροφορώ τον κόσμο και ότι δεν άνοιξα ούτε ένα βιβλίο πριν πάω στο Λονδίνο. Λες και εγώ σας είπα ποτέ ότι κάνω ταξιδιωτική εκπομπή, παιδιά. Ούτε δεν κάνω ταξιδιωτική εκπομπή. Εγώ έκανα ένα ταξίδι μαζί με τον σύζυγό μου. Σας πήρα μαζί να δείτε το Λονδίνο. Σε περίπτωση που σας αρέσει, κάποιες με ρωτήσατε και σε ποιο ξενοδοχείο μείναμε. Με ρωτήσατε αν μου άρεσε, πόσα χρήματα δώσαμε. Σας απάντησα με όλη μου την καλή διάθεση, γιατί ήθελα να ξέρετε αν μου άρεσε και αν δεν μου άρεσε και πόσα χρήματα δώσαμε και εσείς να αποφασίσετε αν αξίζει ή όχι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Με ρωτήσατε πάρα πολλές για το Λονδίνο, πολλές μου είπατε ότι λόγω των βίντεο μου θέλετε να επισκεφτείτε το Λονδίνο, αλλά και εγώ είναι πρώτη φορά που πήγα. Ήταν ένας προορισμός τον οποίο ποτέ δεν είχα επιλέξει. Πήγαμε επειδή ο Κανάκης έπρεπε έτσι κι αλλιώς να πάει. Και πήγα εντελώς πραγματικά προετοίμαστη για αυτό το ταξίδι. Φανταστείτε, έφτιαξα βαλίτσες και θα σας πω γιατί έφτιαξα βαλίτσες. Λίγες ώρες πριν φύγω για αυτό το ταξίδι. Πραγματικά λίγες ώρες πριν φύγω. Ήταν σε αυτό το ταξίδι εγώ να μην πάω. Ο Κανάκης έπρεπε έτσι κι αλλιώς να πάει. Για την προσωπική δουλειά που σας έχω αναφέρει ότι είχε. Πάει αυτό το κομμάτι, κλείνει. Κλείνει. Με τη γέφυρα του Λονδίνου. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Υπήρξαν και δύο κοπέλες οι οποίες έχουν επισκεφθεί το Λονδίνο και μου είπανε, Μαρινέλη, απλά να ξέρεις ότι η συγκεκριμένη γέφυρα λέγεται Tower Bridge και ότι η γέφυρα του Λονδίνου είναι άλλη. Όντως, αν στα αγγλικά γράψεις στο Google London Bridge, σου βγάζει άλλη. Αν γράψεις στα ελληνικά η γέφυρα του Λονδίνου, σου βγάζει την Tower Bridge. Τι να κάνω μήνυση στην Google. Αλλά θέλω να δείτε έτσι λίγο τις διαφορές. Πώς οι δύο κοπέλες μου γράψανε ότι απλά Μαρινέλη να σε ενημερώσω ότι αυτή είναι αυτό. Και πώς η άλλη μόνο που δεν μας έκανε καταγγελία. Δεν ξέρω, να μας στείλει κάποιο εξώδικο. Επειδή παραπληροφορώ. Επειδή παραπληροφόρησε τον κόσμο. Χριστός και Παναγία. Λες και εγώ ήθελα να κάνω τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων. Και η επόμενη. Ο επόμενος ο λόγος που κάθομαι να σας κάνω αυτά τα σχόλια, αυτό το κομμάτι του βίντεο, είναι ο εξής. Σας είχα πει πριν καιρό, είχατε δει όσες με ακολουθείτε στο Instagram και είχα αναφέρει και εδώ στο πρώτο επεισόδιο του vlog μας ότι υπήρξε νοσηλεία στην οικογένειά μας. Πάρα πολλά κορίτσια καταλάβατε από το κείμενο που έγραψα στη φωτογραφία που ανέβασα στο Instagram ότι νοσηλεύτηκε ο Αλέξανδρος. Το καταλάβατε γιατί είπα ένα συγκεκριμένο σημείο κάτι που θεωρήσατε ότι ναι, είναι λογικό να έχει νοσηλευτεί ο Αλέξανδρος αφού γράφει έτσι. Και μου το στείλατε πάρα πολλές σε μηνύματα, περαστικά στον Αλέξανδρο καταλάβαμε από το μήνυμά σου, από το κείμενό σου ότι νοσηλεύτηκε ο Αλέξανδρος. Κάποιες κοπέλες θεωρήσατε ότι νοσηλεύτηκα εγώ. Και εγώ κάπως έτσι άρρωστη ήμουν εκείνες τις ημέρες, τι να σας πω, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εμπειρία. Όταν φύγαμε από το νοσοκομείο και μας είπαν τα απαραίτητα που πρέπει να κάνει ο Αλέξανδρος, μας απαγορέψανε μέχρι τέλος της χρονιάς ο Αλέξανδρος να βλέπει παιδιά, μας απαγορέψαν το σχολείο, μας απαγορέψαν την κολύμβηση. Αλλάξανε όλα. Μας δώσαν τη θεραπεία του και μας είπανε ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ μην κολλήσει κάποια ίωση. Και αναφέραμε ότι έχουμε αυτό το ταξίδι και είπαμε αν είναι να φύγει μόνο ο Κανάκης και να έμενα εγώ πίσω. Αλλά μας είπαν οι γιατροί ότι μπορούμε να φύγουμε, αρκεί να είμαστε προσεκτικοί με τις μάσκες μας, με τα αντισηπτικά μας, πλύσιμο χεριών, που τρώμε, να προσέχουμε τις επιφάνειες και. Με τη συνείδησή μου και με την αγάπη που τρέφω για τον Αλέξανδρο και εγώ και ο Κανάκης εννοείται, θεωρήσαμε ότι το πιο σωστό είναι να φοράμε μάσκες ακόμα και στα αυτιά. Να το πω έτσι. Δεν φορέσαμε στα αυτιά, μη μας περάσετε για τρελούς. Αλλά θεωρήσαμε ότι αυτό είναι το καλό για την οικογένειά μας και αυτό κάναμε. Ένα μήνυμα ήταν, βρε παιδιά, τόσο μάσκα δεν κάνει καλό. Μια χαρά η κοπέλα, τέλεια. Η γνώμη της καλά κάνει και τη λέει. Τα 3-4 μηνύματα ήταν στην άλλη άκρη. Το ένα που διάβασε ειδικά έγραφε. Ένα έτη 2022, να πιστεύετε τόσο πολύ στον κορονοϊό. Εν τω μεταξύ, εμείς δεν φορέσαμε τη μάσκα καθαρά και μόνο για τον κορονοϊό. Ξέρετε ότι ειδικά στην Ελλάδα θερίζει είτε έναν ή ένα και ότι τα παιδάκια το περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Έμαθα ότι στο παιδόν από τον πολύ υψηλό πυρετό τα παιδιά φτάνουν σε φάση να λιποθυμάνε. Γίνεται χαμός από τον είτε έναν ή ένα και κάποιους άλλους ιούς. Ακόμα και οστρακιά έμαθα ότι έχει εμφανιστεί. Γίνεται χαμός και από την οστρακιά. Τέλος πάντων, εμείς θέλαμε να προστατέψουμε το παιδί μας από οποιονδήποτε ιό μπορούσαμε να φέρουμε πίσω. Είτε αυτό ήταν μια απλή ίωση, ένα απλό φτέρνισμα, ένα απλό μπούκωμα, κάτι πιο σοβαρό, δεν ξέρω. Η μία κοπέλα μας είπε κιόλας ότι είμαστε και ότι είμαι μονική με τη μάσκα και ότι γι' αυτό φοράω μάσκα και ότι δεν υπάρχει λόγος να φοράω μάσκα. Και το πρόβλημα αυτό να μην υπήρχε στην οικογένειά μας, εγώ σίγουρα στα μετρώ.
στους κλειστούς χώρους που περιμέναμε σε ουρές. Στο αεροπλάνο, στα αεροδρόμια θα φορούσε 1000% μάσκα, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο δρόμο, σε κάποια σημεία που εμείς νιώθαμε ότι είναι ασφαλές, τη μάσκα τη βγάζαμε. Στα σημεία που ήμασταν σε εξωτερικό χώρο, όπως στην Oxford Street, που υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι στο δρόμο και νιώθαμε ότι δεν είμαστε ασφαλείς και ότι δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε κοντά στο παιδί, φοράγαμε τις μάσκες μας. Οπότε, αφήστε τον καθένα να κάνει αυτό που νομίζει για την οικογένειά του ή για τον εαυτό του. Μη κρίνετε αν δεν ξέρετε. Σας είπα ότι όταν κλείνει μια κάμερα, όταν κλείνει μια πόρτα ενός φίλου σας, μιας φίλης σας, μιας ξαδέρφης σας, δεν ξέρετε τι γίνεται από πίσω. Είναι νόμιμο και να φοράς μάσκα πλέον και να μην φοράς μάσκα είναι νόμιμο πλέον. Οπότε τι να κάνω. Και άνθρωπος είμαι και θα κάνω λάθη και την Tower Bridge θα την πω γέφυρα του Λονδίνου ή γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο. Γιατί είμαι άνθρωπος και θα κάνω αυτό το λάθος. Είμαι άνθρωπος και έχω τις δικές μου επιλογές και θέλω να τις σέβεστε. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτά που σας λέω εδώ και 12 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα δεν πάνε για όλους. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ το 99% του κοινού μου που είστε τόσο ευγενικές και καλές και δοξάζω το Θεό που συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπω τα τέρατα σε άλλα κανάλια και σε άλλους λογαριασμούς στο Instagram και ανατριχιάζω. Και έχω αποφασίσει τα πολύ υβριστικά σχόλια και τα σχόλια τα οποία πραγματικά με κάνουν να ντρέπομαι για την ανθρωπότητα, να μπλοκάρω τους λογαριασμούς, έτσι ώστε να μην υπάρχει τοξικότητα γύρω μου. Δεν θέλω άλλη τοξικότητα. Σας είπα ότι πηγαίνω στην ψυχολόγο και πληρώνω κάποια χρήματα για να κάνω καλό στον εαυτό μου. Δεν τα δίνω για να περάσω την ώρα μου. Οπότε, έτσι και εγώ έχω βγάλει κόσμο από τη ζωή μου. Και είμαι πολύ χαρούμενη που το έχω κάνει γιατί έχω δει διαφορά. Έχω σβήσει κανάλια τα οποία δεν μου αρέσαν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το έκανα γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω άλλους. Και γιατί να τους βλέπω, δεν υπάρχει λόγος. Έτσι μπορούμε να κάνουμε όλοι. Για εσάς τους 5-6 τα λέω αυτά. Και θέλω να δώσω μια συμβουλή σε αυτούς τους 5-6 ανθρώπους, γιατί ξέρω ότι όλο αυτό πηγάζει από κάπου. Δεν μπορεί να έρχεται έτσι ξαφνικά. Παιδιά, όταν φεύγεις από τη δουλειά σου και το αφεντικό σου σε έχει μειώσει, σου έχει φωνάξει οτιδήποτε, το να φύγεις εσύ να πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις γάλα για τα παιδιά σου και να ξεσπάσεις τα νεύρα σου στην ταμεία, ή να είσαι μέσα στο λεωφορείο να βλέπεις το vlog μας της Μαρινέλης και να ξεσπάσεις τα νεύρα σου στη Μαρινέλη επειδή αντί να σου πει Tower Bridge σου είπε γέφυρα του Λονδίνου, είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις για εσένα. Γιατί αν με αυτόν τον τρόπο βγάλεις τα νεύρα σου, τα νεύρα σου θα γίνουν οχταπλάσια. Δεν είναι ο σωστός τρόπος για να διώξεις τα νεύρα σου αυτός. Να σας πω να δοκιμάσετε κάτι που το έχω δοκιμάσει και το κάνω, το έχω εφαρμόσει και δουλεύει. Φεύγετε από τη δουλειά σας, σας έχει φωνάξει το αφεντικό. Πάτε στο σούπερ μάρκετ. Αντί να τα βάλετε με την ταμεία, δώστε τη σειρά σας σε μία έγκυο που μπορεί να περιμένει πίσω. Δώστε τη σειρά σας σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που μπορεί να περιμένει πίσω. Οδηγείτε, πάει να σας βγει ένας από στόπ, αφήστε τον να περάσει. Αφήστε έναν πεζό, μια μαμά με ένα καρότσι, να περάσει το δρόμο με ασφάλεια και ωραία, αφού έχετε ελέγξει ότι δεν περνάει μηχανάκι από δεξιά και αριστερά. Είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος όταν αφήνω κάποιον πεζό να περάσει. Και θα δείτε ότι αυτόματα τα νεύρα σας θα εξαφανιστούν. Γιατί όταν κάνεις το καλό, ξεχνάς το άσχημο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε το καλό, δίνοντας χρήματα σε κάποιον που τα έχει ανάγκη, ανάβοντας κεράκι για κάποιον που νιώθετε ότι το έχει ανάγκη, λέγοντας ένα κοπλιμέντο σε μια φίλη σας που φοράει μια ωραία μπλούζα, σας άρεσε αλλά δεν θέλατε να το πείτε για τον ΑΒ λόγο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ωραίοι τρόποι να δείξετε την καλοσύνη σας πάνω στην κακία και θα το δείτε ότι λειτουργεί. Δοκιμάστε το και εσάς που σας έχω μπλοκάρει, γιατί δεν θα μπορείτε να μου γράψετε εδώ πλέον, στείλτε μου ένα μήνυμα στο email ή στο Instagram να δείτε ότι λειτουργήσε και ότι σε μια μέρα που είχατε πάρα πολλά νεύρα, όταν κάνατε την καλή πράξη, τα νεύρα εξαφανίστηκαν. Δια μαγείας. Αυτά, αλλάζω κλίμα. Πρέπει να σας μίλαγα γι' αυτό γύρω στα 15-16 λεπτά. Συγγνώμη για όλο αυτό. Καλά, δεν μπορώ να τεντώσω το γόνατό μου τώρα εγώ, έτσι, γιατί καθόμουν κλαδόν. Πόνι, τι κάνεις, τι μου έφερες να φάω? Ο Αλέξανδρος μου έφερε να φάω κέτσαπ. Τι νόστιμη κέτσαπ. Λοιπόν, να σας κάνω λίγο έτσι και να γελάσετε. Μετά από... αμάν, δεν μπορώ να τεντώσω το γόνατό μου. Μετά από αυτό το σεντόνι που σας έριξα εδώ πέρα. Αλλά αλήθεια το είχα ανάγκη να το κάνω, γιατί να σας πω κάτι. Ναι, μεν να μην ασχολούμαστε και μην ασχολείσαι με αυτά τα αρνητικά και μην ασχολείσαι με αυτά τα αρνητικά, αλλά όταν αφήνεις αυτά τα 5, θα γίνουν 15, 25, 35. Πρέπει κάποια στιγμή και κάποιοι άνθρωποι να καταλάβουν. Έναν να κάνουμε να καταλάβει. Είναι κάτι, πετύχαμε το στόχο μας. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω να γελάσετε και να σας πω ότι η σημερινή απορία του Αλέξανδρου ήτανε πού πάνε τα τσίσα. Τι να του
πω. Πατήσαμε το καζανάκι σήμερα μαζί παρέα. Του αρέσει να πατάει το καζανάκι. Και με ρώτησε, τα τσίσια που πάνε, μαμά. Και λέω, τι να του πω τώρα. Αυτή ήταν η σημερινή μας απορία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε στην κανονική ροή αυτού του vlogου μας. Δεν θα ξαναμουρμουρήσω, σας το υπόσχομαι. Κύριε μικρούλι μου, κύριε μικρουλινούλι μου, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ. Πολύ σ' αγαπώ. Άλλο ένα vlog μας που θα ασχοληθούμε με το δόντι, με ένα δόντι της Μαρινέλης. Θυμάστε πέρυσι που είχα κάνει την πρώτη μου απονεύρωση και πως ήμουνα. Μάλλον πάω να κάνω τη δεύτερη μου απονεύρωση, παιδιά. Θέλω να τη ρωτήσω εντωμεταξύ για αυτό που έχω απονευρώσει πέρυσι, άμα είναι να του βάλουμε θήκη, αν χρειάζεται να του βάλουμε θήκη βασικά. Και άμα είναι να δούμε και με αυτό τι θα γίνει, είναι ένα δόντι το οποίο ήταν ασημεί, το έχω από το δημοτικό το σφράγισμα αυτό, με ενοχλούσε, το ανοίξαμε, είχε λίγο το ριδόνα μου, είπε η γιατρός, τι σας λέω τώρα και εσάς. Ενώ ήμουνα τις πρώτες μέρες μια χαρά κομπλέ, τώρα από το ταξίδι και μετά τρώω εδώ και με χτυπάει ντύν και το ζεστό και το κρύο και όλα και πολύ φοβάμαι ότι πάω για απονεύρωση και δεν θέλω καθόλου, είναι ότι χειρότερο η απονεύρωση τώρα. Ανατριχιάζω μόνο στη σκέψη ότι μπορεί να μου πει ότι πάμε για πονεύρωση. Και της είπα να έρθω να κάνουμε έναν καθαρισμό και να δούμε και αυτό το δοντάκι. Τώρα, τι θα γίνει. Δόντια, άγχος, άγχος. Δεν την γλιτώνω την απονεύρωση, μου έρχεται από εβδομάδα, να ξέρετε, κάθε Δεκέμβρη τάμα θα απονευρώνω και ένα δόντι. Ελπίζω να είναι και το τελευταίο, να μην χρειαστεί άλλο, τουλάχιστον έτσι κοντά. Λοιπόν, η καλύτερη στιγμή της ημέρας μέχρι στιγμής ήταν ότι πέρασε και από τη λαϊκή, γιατί έχει λαϊκή κάθε Παρασκευή σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο που είναι η οδοντίατρος, οπότε πήρα και 2-3 πράγματα τα οποία χρειαζόμουν και μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στη λαϊκή να ψωνίζω, αλλά είναι κάτι που δεν κάνω συχνά. Γιατί δεν έχουμε κοντά στο σπίτι λαϊκή και για να πάω στη λαϊκή πρέπει να πάρω αυτοκίνητο και αν δεν βρεις να παρκάρεις και τέτοια, οπότε προτιμώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ ή να πηγαίνω στη φρουταγορά εδώ της περιοχής και να είμαι πιο άνετα. Τι βλέπεις? Ωραίο, ε! Δείτε τα στολιδάκια που μου ήρθανε για τα παιδάκια συντάξεις του Αλέξανδρου. Δείτε εδώ πέρα το γάμα. Τι ωραία που είναι. Το αλφα. Το β. Τι όμορφα που είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία ιδέα νομίζω. Αντί να τους δώσω σοκολατάκι. Που κάποιοι γονείς δεν θέλουν και να δίνουν. Είναι η αλήθεια και δεν ξέρω τι γίνεται με αλλεργίες στα παιδάκια και τα σχετικά. Νομίζω πως αυτά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάθισα και έκοψα ένα μαρουλάκι. Το μαρουλάκι που πήρα σήμερα από τη λαϊκή, το οποίο ήταν υπέροχο. Βασικά δεν έχω φάει οπτικά. Τώρα σε λίγο θα φάω. Θέλω να τελειώσω με το βίντεο για να καθίσω έτσι με σβηστά φώτα και να απολαύσω λίγο το κλίμα των Χριστουγέννων. Κάτι το οποίο μου έλειψε με το ταξίδι. Μου έλειψε πάρα πολύ. Τα γυρίσαμε και είδα έτσι που ήταν το σπίτι στολισμένο και αυτά. Λέω, wow, τι ωραία έτσι. Είναι πιο ζεστά, πιο χουχουλιάρικα. Και θα καθίσω έτσι τώρα που υπάρχει και ησυχία, μιας και ο Αλέξανδρος ξεράθηκε στον ύπνο, γιατί δεν είχε κοιμηθεί μεσημέρι, οπότε μία που ξάπλωσε, μία που κοιμήθηκε. Και θα καθίσω να απολαύσω τη σαλατούλα μου. Έχω βάλει μαρούλι, τέλειο, φρεσκότατο από τη λαϊκή. Πρέπει να πηγαίνω κάθε εβδομάδα στη λαϊκή. Πρέπει να το κάνω, αλλά
ποιος παρκάρει, πού παρκάρει, γιατί γίνεται χαμός στους γύρω δρόμους λόγω της λέκης. Τέλος πάντων, πρέπει όμως να το κάνω, γιατί ό,τι και αν πήρα ήταν φρεσκότατο. Και έβαλα μέσα και σουρίμι, κάτι το οποίο νόμιζα πως δεν είχα και άνοιγα την κατάψυξη και έλεγα «Ας έχω σουρίμι, ας έχω σουρίμι» και τελικά είχα σουρίμι, ευτυχώς. Και μου αρέσει πάρα πολύ να τρώω με ελαιόλαδο, μαρούλι και σουρίμι. Το μαρούλι για μένα είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να φας σε σαλάτα. Τρελαίνομαι για μαρούλι, μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά το iceberg μου αρέσει περισσότερο. Αλλά αν είναι να ζητήσω κάτι, ζητάω μαρούλι. Και αυτά. Αυτά σας χαιρετώ. Πάω να κολλήσω στο βίντεο, γιατί ήδη το έχω επεξεργαστεί, αυτό εδώ το κομμάτι. Να το βάλω να ανεβαίνει στο YouTube, να το έχετε αύριο εσείς έτοιμο. Αύριο Σάββατο, όπου έχω να πάω σε ένα event και ελπίζω να καταφέρω να πάω. Θα πρέπει να έχω και τον Άλεξ μαζί, οπότε έχω κλείσει πάρκινγκ να είμαστε πιο άνετα. Θα πάω, θα κατέβω. Αν δω κόσμο, εξαφανιστήκαμε. Αν δεν έχει κόσμο, θα βάλουμε τις μασκούλες μας και προσεκτικά και ωραία θα πάμε. Αλλά ελπίζω να πάω, γιατί είναι ένα event το οποίο θέλω πάρα πολύ να πάω. Και θέλω να πάρω και κάτι, γιατί είναι ένα κατάστημα το οποίο πουλάει πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν και θέλω να πάρω κάτι. Θα τα δείτε αύριο. Και μου έτυχε πάρα πολύ ωραία έτσι που με καλέσανε και σε αυτό το event, γιατί έψαχνα να πάρω κάτι τέτοιο. Αυτά. Σας φιλώ. Σας χαιρετώ. Και τα λέμε πάλι αύριο. Μη λείψει κανένας. Γεια.